Και ξέρεις που άλλο υπάρχει μπέρδεμα, Μέρη? Για πες. Με το ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ στην εστίαση, τι γίνεται με τα ροφήματα, τα μη αλκοολούχα. Εγώ μπερδεύτηκα λίγο βλέποντας μια σχετική εγκύκλιο. Είμαι μπερδεμένος. Αν έχω καταλάβει καλά, αλλά θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αν έχω καταλάβει καλά. Αν κάτσεις, έχει άλλη τιμή και άλλο ΦΠΑ. Αν το πάρεις στο χέρι, έχει άλλο ΦΠΑ. Αυτό τώρα μέχρι τον Ιούνιο ή μέχρι τον Μάρτιο. Μετά τον Μάρτιο ή μετά τον Ιούνιο θα έχει άλλη τιμή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα μικρό. Είναι λίγο μήλος η δουλειά. Ας πάμε να μάθουμε τουλάχιστον τι ακριβώς συμβαίνει από τους ειδικούς. Κυρία Αντωνακάκη, καλώς ήρθατε. Μαρία Αντωνακάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σήμερα ευνηδιαστήκαμε, αλήθεια, όταν μάθαμε για το νέο συντελεστή του, πώς θα εφαρμόζεται από εδώ και πέρα. Δεν σας κρύβω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούμε ώστε να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα ροφήματα και στα μη αλκοολούχα που λένε, αλλά και στα αλκοολούχα, αλλά δυστυχώς η εφαρμογή του είναι αναπόφευκτη πλέον και δυστυχώς αυτό θα επιβαρύνει και τους επιχειρηματίες αλλά και τους καταναλωτές. Δώστε μας τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Αν εγώ έρθω, πάω σε ένα κατάστημα εστίασης, σε μια καφετέρια και παραγγείλω ένα τσάι και ο Μπάμπης παραγγείλει ένα κρασί. Τι ΦΠΑ έχει το κρασί και τι ΦΠΑ έχει? Καταρχήν να πούμε ότι ο καφές και τα αφεψίματα μέχρι και τις 30 Ιουνίου θα είναι στο 13%. Μάλιστα. Αυτό δεν αλλάζει. Έχει παγιωθεί μέχρι τότε, δεν ξέρουμε από εκεί και μετά βέβαια τι θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι όταν τα σερβιζόμενα αλκοολούχα και μη θα είναι στο 24% κανονικά, όπως και τα αλκοολούχα όταν είναι πακέτο, λέει take away, είναι επίσης στο 24%, ενώ τα αναψυχτικά όταν καθίσεις είναι 24%, όταν τα πάρεις σε take away θα είναι 13%. Δηλαδή για τα αναψυχτικά αυτό, έτσι. Ναι, και δηλαδή, χυμούς, χυμούς, μια ροφήματα, πορτοκαλά δηλαδή αν πάρω, αν την πάρω μαζί μου, είναι 13%. Αν κάτσω στο μαγαζί να πιω την πορτοκαλάδα μου, είναι 24%. Αν σας πω να μου τη βάλετε σε take away, αλλά καθίσω λιγάκι. Εκεί τώρα ερχόμαστε σε δύσκολη θέση εμείς, γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν σας το κρύβω, ακόμα και τώρα. Βλέπετε ότι καμιά φορά στην τιμή, επειδή το take away είναι πιο οικονομικό, πολλοί λένε βάλε μου σε πλαστικό να πιω τον καφέ μου. Φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι ο κόσμος πολλές φορές. Μάλιστα. Αυτό τώρα, κυρία Αντωνακάκη, είναι εγκύκλιο, τώρα είναι πολύ φρέσκο, έτσι, επί του πιεστηρίου που λέμε. Είναι εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΔΕ, σωστά. Η ΑΔΕ. Και έχετε ενημερώσει ήδη και τα μέλη σας. Βεβαίως, έχουμε ενημερώσει. Ήδη μας έχει έρθει έγγραφο από την ΠΟΕΣΕ. Νομίζω ότι το έχετε λάβει κι εσείς. Όπου εκεί ακριβώς λέει τι πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν ξέρω κατά πόσο αν το επόμενο διάστημα με τις αντιδράσεις που θα έχουμε πανελλαδικά, γιατί δεν σας κρύβω ότι και η Πανελλήνια Εστίαση αλλά και η ΠΟΕΣΕ σκέφτονται διάφορα μέτρα αντίδρασης. Ένα από αυτά είναι να βγάλουμε τελείως από τους καταλόγους τα αναψυχτικά. Κάτι το οποίο θα προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στους προμηθευτές. Φανταστείτε τώρα να πρέπει μόνο κάποιος να μπορεί να πάρει στο χέρι για να πιει κάτι παρά να καθίσει σε μια επιχείρηση, ας πούμε. Σκέφτεστε λοιπόν και αυτό. Πολύ δραστικά μέτρα. Είναι πολύ δραστικό γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ή θα πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές μας, κάτι που ο καταναλωτής θα αντιδράσει, ή θα πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε μια λύση τουλάχιστον να παραμείνει στο 13%. Αυτά τα έχετε επισημάνει ως κλάδο στην κυβέρνηση. Αλλά πολλά χρόνια τώρα. Ναι, δεν εισακούστηκαν. Απλά ξέρετε τι γίνεται, ότι καμιά φορά αυτό που είναι απορίες άξιο είναι ότι ενώ βλέπουν ότι πραγματικά η εστίαση παίρνει πάρα πολλούς κραδασμούς και έχει τρομερές επιβαρύνσεις οικονομικές, σύντομα ότι έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε τις ανατιμήσεις των προϊόντων, καθημερινά αλλάζουν οι τιμές. Τώρα και αυτό με το συντελεστή του ΦΠΑ θα είναι κάτι το οποίο θα μας επιβαρύνει πάρα πολύ. Και δυστυχώς θα αναγκαστούμε να επιβαρύνουμε και εμείς τους πελάτες μας. Ξέρετε, καμιά φορά τι σχολιάζουμε και εδώ, κυρία Αντωνακάκη, ότι μερικές φορές αυτοί που σχεδιάζουν και στα κυβερνητικά γραφεία, μάλλον δεν έχουν ιδέα και ακριβώς τι γίνεται στην αγορά, τι γίνεται έξω. Ναι, γιατί βλέπουν τα μαγαζιά μας γεμάτα, όπως τα είδανε τώρα αυτές τις μέρες των εορτών. Και όλοι νομίζουν ότι αυτές οι μέρες φτάνουν, που δυστυχώς δεν φτάνουν, γιατί είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις μας. Και είναι λογικό καμιά φορά να νομίζουν ότι εμείς κερδίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά που. Στο μεταξύ, είναι πραγματικότητα. Τώρα έρχεται αυτό. Αν παρελπίδα έρθει και το θέμα με τα τέλη, υπάρχει. Είναι το νέο φορολογικό, μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Αυτό το οποίο θα εφαρμόσουμε το επόμενο διάστημα, το οποίο όπου να είναι θα ανακοινωθεί. Κυρίως στις ατομικές επιχειρήσεις θα είναι τρομερή επιβάρηση. Έχει, δεν έχει τζίρο μια επιχείρηση, ανάλογα τους εργαζομένους θα επιβαρύνεται και θα έχει ένα ποσό το οποίο κάθε χρόνο οπωσδήποτε θα πρέπει να το πληρώνει. Λίγο διαφοροποιείται στις εταιρείες αυτό βέβαια. Προβλέπω έτσι πως μετράμε τα λουκέτα στα εμπορικά καταστήματα, σιγά σιγά να αρχίσουμε να μετράμε τα λουκέτα και στα. Μα ήδη υπάρχουν πάρα πολλά λουκέτα. Δεν ξέρω αν εσείς το γνωρίζετε, αν το ακούτε, αλλά πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν αλλάξει
δουλειά, δεν είναι πια, δεν είναι στην εστίαση. Και μάλιστα, αν κατεβείτε καθημερινά στο κέντρο, θα δείτε ότι πολλά μαγαζιά δεν δουλεύουν καν το βράδυ, παρά μόνο ημερησίως. Mm-hmm. Τώρα η Μέρη βέβαια έξε και μία πληγή. Τα δημοτικά τέλη, κυρία Αντωνακάκη. Τα δημοτικά τέλη, τα τέλη κοινοχρήστων χώρων κυρίως αφορούν τα μαγαζιά της εστίασης, αλλά και τα δημοτικά τέλη εννοείται που αφορούν όλους μας. Έτσι κι αλλιώς. Τα οποία και τα δύο είναι σημαντικά και πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Εφόσον απορρίφθηκαν από την αποκεντρωμένη και μετά από πιέσεις των παρατάξεων που πήραν αναβολή, είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία θα πρέπει να διαβουλευτούμε και να δούμε τι θα γίνει. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προβεί σε αξιολόγηση της εμπορικότητας των δρόμων. Άρα σημαίνει αυτό ότι θα γίνει εκ νέου μια νέα αρχή θα κάνουμε να δούμε αναδρόμο τι εμπορικότητα δεν έχει. Αυτό χρειάζεται να γίνει, γιατί νομίζω είναι πολύ. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη εδώ πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αυτά τα τέλη που πληρώνουμε δεν υπάρχουν πουθενά. Ακόμα και αυτά τώρα που πληρώνουμε, που είναι μειωμένα, που ήταν η αφορμή, η πανδημική κρίση και πληρώνουμε και πάλι μας φαίνονται πάρα πολλά. Φανταστείτε τώρα να αυξηθούν τι θα γίνει. Θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση. Εδώ τοπικά, τουλάχιστον στην πόλη, θα έχουμε μεγάλη αντίδραση από τους επιχειρηματίες. Για να μην σας πω ότι μπορεί να αφήσουν και πολλούς χώρους κοινόχρηστους. Να τους αφήσω, ναι. Να τους αφήσω. Όταν δεν μπορούν, αν δεν υπάρξει αυτό που είπαμε, αυτή η διαβούλευση για να αποφασίσουμε ανάλογα την επισκεψιμότητα και την εμπορικότητα, πόσο πρέπει να πληρώνει καθένας, δεν μπορεί να πληρώνει το κέντρο το ίδιο με ένα περιφερειακό δρόμο. Αυτό τώρα, με συγχωρείτε, αλλά είναι παραλογισμός, είναι αδικία πραγματικά. Για τον επιχειρηματία. Είναι παραλογισμός το να πληρώνει το ίδιο στα Λιοντάρια και το ίδιο, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο Ατσαλένιο, σε μια πλατεία. Μα ούτως ή άλλως εκεί είναι οικονομικότερα, αλλά και ακόμα και στο κέντρο του Ηρακλείου που λέμε, δεν είναι το ίδιο η καρδιά των Λιονταριών, εκεί το κέντρο της πόλης με τη Χάντακο, ένα παράδειγμα, ή με τη Μιλάτη, ή με κάποιους δρόμους. Mm. Μπορεί να υπάρχουν μαγαζιά τα οποία να έχουν δουλειά πολύ. Γιατί δεν σας κρύβω, τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί πολύ οι υπηρεσίες μας και οι παροχές μας. Και γενικότερα τα μαγαζιά μας έχουν πραγματικά ποιότητα. Mm-hmm. Και δεν το λέω γιατί θέλω τώρα να ευλογήσω τα γένια μας και επειδή είμαι στον κλάδο, αλλά το βλέπετε κι εσείς. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι και τώρα που ήταν γιορτές, πολλοί προτίμησαν να παραγγείλουν φαγητό από τα μαγαζιά και όχι να φτιάξουν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Εντάξει, είναι γιατί έχουμε λίγο βαρεθεί και τα μαγειρεύματα. Γεγονός είναι. Εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε κουραστεί. Αλλά και μόνο που μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να παραγγείλει, και αυτό είδαμε και μεγάλη αύξηση στο delivery. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν υπήρχαν διανομής. Ήταν όλοι καθοδόν. Το επόμενο διάστημα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί σιγά σιγά ανοίγει και η σεζόν. Θα ψάχνουμε και τους εργαζόμενους και δεν θα τους βρίσκουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ας ελπίσουμε λοιπόν, ότι θα βρούμε τη λύση. Ο χρόνος πιέζει, σας δεσμεύουμε, θα μας ξανάρθετε να τα πούμε όλα αυτά, να τα αναλύσουμε, κυρία Αντωνακάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.